Όπως είχαμε ανακοινώσει, η Υπουργός επισκέφτηκε την Κέρκυρα να γενιάσει όχι μόνο αυτό το υπέροχο σχολείο, το τέταρτο λύκειο, αλλά να δει και τα ΕΠΑΛ, το δεύτερο ΕΠΑΛ που έγινε πρότυπο και μια άλλη σειρά από σχολεία. Εγώ θέλω να την ευχαριστήσω, διότι στην Κέρκυρα έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από 550 εκπαιδευτικοί και δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργικότητα των σχολείων από πλευράς καθηγητών, βιβλίων κτλ. Ανακοίνωσε κάποια πράγματα ο Υπουργός που είναι στην πολύ θετική κατεύθυνση. Με ρωτήσατε για τις διαμαρτυρίες κάποιων εκπαιδευτικών. Δημοκρατία έχουμε. Σωστό είναι να διαμαρτύρονται όσοι θέλουν να διαμαρτύρονται. Αυτό εγώ δεν θα το κρίνω. Εγώ ξέρω ότι στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Κέρκυρα, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, έχουν συγκεντρωθεί εδώ απόξω γύρω στα 60 με 70 άτομα. Δικαίωμα έχουν οπωσδήποτε να κάνει τη διαμαρτυρία του, σας είπα και πάλι. Από εκεί πέρα όμως αυτό δεν αμαυρώνει μια τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το τεράστιο νομοθετικό έργο, με την αλλαγή ουσιαστικά της παιδείας στον τόπο μας και επιταβελτίο σε όλα τα επίπεδα, τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, αλλά και εδώ στην Κέρκυρα, με τα νέα σχολεία όπως είναι στα Βραγκανιώτικα, όπως είναι το τέταρτο λύκειο, όπως είναι το δεύτερο ειδικό σχολείο στο Βορρά και όπως είναι και άλλα σχολεία τα οποία έχουμε εξαγγείλει, όπως το νέο σχολικό κέντρο στο Κοντόκαλι κτλ. Κτλ. Προσπάθεια γίνεται, πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά εδώ είμαστε οι κυβερνήσεις για να δίνουν λύση στα προβλήματα.